ακολουθηθεί και για την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων, κυρίως σε ό,τι αφορά τις απαλωτριώσεις. Στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν έργα υποδομών για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, όπως η επέκταση του προαστιακού συντηροδρόμου και ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων, καθώς επίσης και έργα όπως η ολοκλήρωση της νέας συντηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Τη Θωρέα Δομοκός, η ολοκλήρωση του δρόμου Καλαμάτα Σπάρτη, η διευθέτηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Ερασίνου, η επαναλειτουργία της λίμνης Κάρλα και η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ το 2011.